Γεια σας παιδιά, ονομάζομαι Σοφία Πανταζή και είμαι δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας και έχω όρεξη παιδιά, πέρα από το μάθημα που θα κάνουμε, να σκεφτούμε σήμερα πως ταξιδεύουμε και κάπου αλλού. Και πως θα ταξιδέψουμε θα μου πείτε τώρα παιδιά. Δεν θα πάρουμε ούτε πλοίο, ούτε αεροπλάνο, ούτε το αυτοκίνητό μας, ούτε το λεωφορείο, δεν θα πάρουμε τίποτα από όλα αυτά, παιδιά. Μόνο με το μυαλό μας σήμερα θα βάλουμε το μυαλό μας και θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Πού θα πάμε σήμερα, παιδιά? Θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε έξω από τη γη. Θα πάμε στο διάστημα, παιδιά. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα μιλήσουμε, παιδιά, για το ηλιακό σύστημα. Ωραία! Είναι το σύστημα που βρίσκεται έξω από εδώ, έξω από τη γη μας. Ωραία! Αν εμείς οι άνθρωποι που μιλάμε τώρα, που με βλέπετε, που σας καταλαβαίνω παρόλο που δεν σας βλέπω, ζούμε στη γη, τότε υπάρχει και ζωή έξω από τη γη. Αλλά τι είδους ζωή? Ζωή όπως εμείς, άνθρωποι που περπατάμε, που δουλεύουμε, που μιλάμε? Θα το δούμε παιδιά. Και τελικά υπάρχει όντως ζωή σε άλλους πλανήτες. Θέλω λοιπόν ένα σημειωματάριο σήμερα να έχετε και ένα μολυβάκι. Πολλές φορές όταν πηγαίνουμε ένα ταξίδι, μια εκδρομή με τους γονείς μας, έχω δει κάποια παιδάκια που όταν γυρνάνε από το σχολείο μου λένε «Πήρα και το σημειωματάριό μου, κυρία». Και έχω σημειώσει τι είδα, κάποιο ωραίο μνημείο, μία ωραία εκκλησία, άλλος μπορεί να πει μια ωραία παραλία. Έτσι, παιδιά, θέλω να κάνουμε και σήμερα στο ταξίδι μας. Θέλω να κρατήσετε σημειώσεις και όταν γυρίσουμε και επιστρέψουμε στη γη, να δούμε τι μάθαμε από αυτό το ταξίδι, τι μας έμεινε και τι θα πάω να ψάξω μετά στο σπίτι, γιατί δεν θα σας τα πω κιόλα. Θα σας αφήσω με μερικές απορίες για να τις ψάξετε μόνοι σας. Και σήμερα λοιπόν παιδιά θα με βοηθήσετε εσείς αυτό το ταξίδι. Γι' αυτό θέλω να σηκώνετε τα χέρια σας, να μου λέτε τη γνώμη σας και εγώ θα σας βλέπω, θα σας σηκώνω και έτσι θα περάσουμε μια πολύ ωραία ώρα μάθημα ταξίδι σήμερα παιδιά. Είσαστε έτοιμοι? Για πάμε. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει εδώ ένα συννεφάκι να το πω, που μέσα γράφω ηλιακό σύστημα. Και τι θέλω τώρα, θέλω μαζί να πάμε να γεμίσουμε αυτές τις γραμμές. Λοιπόν, παιδιά ξεκινάμε. Κλείνετε τα μάτια, παίρνετε μία αναπνοή και ονειρεύεστε πως περνάτε πάνω από τα σύννεφα και ταξιδεύετε έξω από τη γη, στο διάστημα. Για πάμε. Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τι βλέπετε τώρα, παιδιά? Πάμε να δούμε όλο και κάτι θα είδατε όταν κλείσατε τα μάτια σας. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, βλέπω χέρια σήμερα σηκωμένα. Είμαι πολύ χαρούμενη. Λοιπόν, για πάμε εσύ. Η Ελισάβετ. Τι σκέφτεσαι, Ελισάβετ, όταν ακούς τη λέξη ηλιακό σύστημα? Ήλιος. Πάρα πολύ ωραία. Ήλιος. Το γράφω λοιπόν εδώ. Πολύ ωραία. Σκέφτεσαι τη λέξη ήλιος. Άλλο παιδί τώρα. Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη ηλιακό σύστημα ή όταν τη βλέπετε και γραμμένη? Άλλο παιδί, ένα αγόρι τώρα. Άντε, εσύ, ναι. Ο Άγης σκέφτεται τη λέξη πλανήτες. Παιδιά, θα με βοηθήσετε πάρα πολύ σήμερα στο μάθημα, γιατί οι λέξεις που βρίσκεται είναι όλες μία προς μία πολύ καλές. Πλανήτες, λοιπόν, η δεύτερη λέξη. Πάμε, πάμε, δεν προλαβαίνω να σηκώνω τα χέρια. Τρίτο παιδάκι. Εσύ, ο Λουκάς. Έλα, Λουκά, τι έχεις σκεφτεί? Κομήτες. Α, πολύ ωραία. Κομήτες, λοιπόν. Κομήτες. Για να δούμε, θέλω να συμπληρώσουμε 1, 2, 3, 4, 4 γραμμές. Άλλο παιδί, για να δούμε τι θα βρείτε. Λοιπόν, εσύ, Χριστίνα, ωραία Χριστίνα, τι σκέφτεσαι όταν ακούς ή όταν κλείνεις τα μάτια σου και σκέφτεσαι το ηλιακό σύστημα? Α, μάλιστα, ομάδα πραγμάτων, λέει η Χριστίνα. Μια ομάδα πραγμάτων, πολύ ενδιαφέρον. Ομάδα πραγμάτων. Μία ομάδα πραγμάτων, ναι, πολύ ωραίο και αυτό. Για πάμε να συνεχίσουμε τώρα και κάνε ένα πιο μικρό παιδάκι. Δεν σημαίνει ότι επειδή το μάθημα είναι για την έκτη, μπορούν να παρακολουθήσουν και πιο μικρά παιδιά. Ναι, εσύ. Πολύ ωραία. Είναι Εφέλη λοιπόν που είναι και πολύ πολύ μικρή έτσι όπως τη βλέπω. Μας είπε για το φεγγάρι. Βέβαια. Και ποιος δεν θα σκεφτότανε το φεγγάρι, παιδιά. Φεγγάρι, Πολύ ωραία λέξη κι αυτή. Και πάμε στην επόμενη. Για να δω. Εσύ, πολύ ωραία, ναι. Ωραία, ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης σκέφτηκε τη λέξη αστεροειδής.
Λοιπόν, Δημήτρη, εσύ μάλλον πασέκτη και το έχει κάνει και με τη δασκάλα σου, γι' αυτό και το είπε, έτσι. Δεν είναι και εύκολη αυτή η λέξη, αστεροειδής. Θα βάλω με εψιλονιώτα ότι είναι πολύ αστεροειδής. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε να μου βρείτε κι άλλες λεξούλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Άντε, μία τελευταία μας έχει μείνει. Λοιπόν, ποιος θα μας πει. Εσύ. Ναι, σε λένε Μάκη και λες για το δορυφόρο. Πολύ σωστά. Ας το βάλω δορυφόρη. Δορυφόρη, έτσι ας το βάλω. Δορυφόρη. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε με αυτό. Συμπληρώσατε τις λέξεις, με έχετε βοηθήσει ήδη πάρα πολύ. Στόχος μας, λοιπόν, παιδιά, δεν είναι μόνο να ταξιδέψουμε έξω από τη γη μας στο διάστημα. Είναι να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε τι είναι τελικά το ηλιακό σύστημα. Για πάμε να δούμε, γιατί με όλες αυτές τις λέξεις που βρήκατε εσείς, μου δώσατε, παιδιά, τον ορισμό. Ναι, ηλιακό σύστημα είναι μία ομάδα πραγμάτων που κεντρικό ουράνιο σώμα σε αυτή την ομάδα είναι ο ήλιος και ό,τι γυρίζει γύρω-γύρω σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, όπως είναι οι πλανήτες, όπως είναι οι κομήτες, όπως είναι το φεγγάρι, όπως είναι οι αστεροειδείς, που είναι, θα τις παρομοιάζαμε με πέτρες, παιδιά, οι οποίες βρίσκονται και αυτοί σε κίνηση γύρω από τον ήλιο, οι δορυφόροι που θα δούμε σε λίγο τι είναι, και τελικά, ναι, το ηλιακό σύστημα είναι μία ομάδα πραγμάτων, παιδιά. Ωραία. Αποτελείται από τον ήλιο και όλα τα σώματα που γυρίζουν σε τροχιά γύρω από τον ήλιο, όπως είναι οι πλανήτες που θα τους δούμε συνέχεια. Άρα, ναι, αυτό, παιδιά, είναι το ηλιακό σύστημα. Βρήκαμε τον ορισμό του ηλιακού συστήματος. Να δούμε τώρα ποιοι είναι οι πλανήτες. Για πάμε να σημειώσουμε τώρα κάποια βασικά πράγματα και μετά να δούμε και πώς είναι στην όψη αυτοί οι πλανήτες. Λοιπόν, θα βάλω στις λέξεις που έχετε ήδη πει αριθμούς. Και πρώτο φυσικά θα βάλω τον αριθμό 1 στον ήλιο. Ήλιος, λοιπόν, παιδιά. Ήλιος. Για να δούμε δύο χαρακτηριστικά που πρέπει να ξέρουμε για τον ήλιο. Παιδιά, ο ήλιος τι είναι. Είναι πλανήτης. Για να δω ποιος το ξέρει. Ναι, πες μου. Η Λιδία, λοιπόν, μας λέει ότι ο ήλιος δεν είναι πλανήτης. Αλλά τι είναι όμως. Για να δούμε. Παίζοντας θα τα βρούμε, παιδιά, όλα αυτά. Συμφωνεί. Για πάμε. Σας θέλω με τα μάτια καρφωμένα εδώ και τα αυτιά συγκεντρωμένα σε αυτά που λέω, για να καταφέρουμε να βγάλουμε όλα αυτά τα συμπεράσματα και να περάσουμε πολύ όμορφα στο ταξίδι μας. Λοιπόν, ήλιος, λοιπόν, είναι ένα σώμα, ένα ουράνιο σώμα, παιδιά, που έχει το δικό του φως, έχει το δικό του φως και δίνει, εκπέμπει θερμότητα. Ωραία. Για πάμε να τα θυμηθείτε καλά. Και δίνει θερμότητα. Πολύ ωραία. Θέλω τώρα να μου πει κάποιος πώς λέγονται τα σώματα που δίνουν φως, που έχουν το δικό τους φως, δηλαδή ο εαυτός τους, από τον εαυτό τους παίρνουν φως, δεν είναι και τόσο δύσκολα. Για πάμε, βλέπω πολλά χέρια, έλα εσύ. Σηκώνεις πολύ ώρα το χέρι σου, πώς σε λένε. Α, μάλιστα, ο Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη, για πες μας πώς λέγονται αυτά τα σώματα. Αυτόφωτα. Α, εσείς σήμερα είσαστε. Τα σώματα, λοιπόν, λέγονται αυτόφωτα. Αυτόφωτα, ωραία. Πολύ ωραία, λοιπόν. Άρα, ο ήλιος είναι ένα αυτόφωτο σώμα. Και είναι σύνθετη λέξη. Πρώτο συνθετικό το αυτός εαυτός, από τον εαυτό μου, και το φως. Ωραία. Αλλά πώς λέγεται τελικά, παιδιά, ο ήλιος, θα σας το αποκαλύψω. Λέγεται αστέρας. Είναι αστέρας. Αστέρας, λοιπόν. Δεν λέμε αυτός λάμπει σαν αστέρι. Ή λέμε, όπως θα το πω και σε λίγο για σας, αστέρια είσαστε σήμερα. Λάμπετε με αυτά που λέτε και τις γνώσεις σας. Δεν μπορώ να μην σας προσέξω. Αστέρας, λοιπόν, είναι ο ήλιος και θα το βάλω έτσι σε μεγάλο πλαίσιο για να προχωρήσουμε. Αστέρας, λοιπόν, είναι ο ήλιος. Είναι αυτό φωτοσώμα. Πάμε τώρα νούμερο 2, ποιο να διαλέξω. Τους πλανήτες, παιδιά. Νούμερο 2, δεν μπορώ παρά να γράψω εδώ τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Παιδιά, οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος πόσοι είναι. Είναι κάποιο παιδί που ξέρει. Πόσοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Για πάμε εσύ, ναι. Πολύ ωραία. Η Βαρβάρα. Έλα, Βαρβάρα, 8. 8 είναι, άρα θα γράψω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Σύμφωνοι, παιδιά, πάμε να βρούμε τα ονόματά τους με κρεμάλα. Για να δούμε τώρα πόσο καλοί είσαστε στην κρεμάλα. Πρώτος πλανήτης, αλλά πριν πούμε τον πρώτο πλανήτη, θα σας πω ότι τους έχω βάλει σε σειρά, ανάλογα με ποια απόσταση έχουν από τον ήλιο, παιδιά. Ωραία, ας πούμε ότι στο κέντρο είναι ο ήλιος μας. Έτσι, αυτός ο αστέρας, εδώ είναι ο ήλιος. Ωραία, πολύ ωραία. Πόσο κοντά, ποιος είναι ο πρώτος πλανήτης που είναι πιο κοντά στον ήλιο. Και να δούμε, παιδιά, τελικά η γη μας, πού βρίσκεται σε σχέση με τον ήλιο. Ποιους άλλους πλανήτες έχει κοντά, και αυτό δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε για τη γη μας. Για πάμε να πετύχουμε και το δεύτερο μας στόχο, να γνωρίσουμε τους πλανήτες και να δούμε και τη γη μας. Πού βρίσκεται, ποια είναι η θέση της. Λοιπόν, πρώτος πλανήτης. Θα γράφω το πρώτο γράμμα, λοιπόν, και θα πρέπει να μου βρίσκεται και τα υπόλοιπα γράμματα ή όποιο παιδί το βρει κατευθείαν, το λέει και κατευθείαν. Αλλά βοηθάω, έτσι. Για να δούμε, βλέπω χέρια. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω, για πάμε. Ναι, εσύ. Ναι, ο Λαέρτης. Ω, και παράξενο όνομα, πολύ ωραίο, σπουδαίο όνομα ο Λαέρτης. Λαέρτη είναι ο Ερμής, το βρήκες κατευθείαν. Ωραία, όταν το βρίσκεται κατευθείαν, το γράφουμε κατευθείαν. Πρώτος πλανήτης λοιπόν ο Ερμής, που είναι πιο κοντά στον ήλιο, παιδιά. Πάμε δεύτερος πλανήτης. Από Α ξεκινάει. Α, μάλιστα. Για να δούμε τώρα εδώ. Εδώ θέλω χέρια να δούμε. Για να δούμε. Ναι, πες μας εσύ, ο Γιάννης μας λέει πως ο πλανήτης αυτός είναι, τον ξέρεις κατευθείαν. Α, Αφροδίτη μας λέει ο Γιάννης, γιατί έτσι λένε και την αδελφή του. Γι' αυτό το ήξερες, Γιάννη. Αφροδίτη, λοιπόν. Αφροδίτη, που είναι και πολύ ωραίο όνομα, το όνομα Αφροδίτη. Άρα είναι ο πλανήτης που σε σχέση με τον ήλιο είναι ο δεύτερος πιο κοντά. Πάμε να δούμε στον αριθμό 3 τι θα συναντήσουμε. Α, μάλιστα, από γάμα ξεκινάει. Εδώ τώρα. Γραμματάκια δεν έχει. Έχει μόνο ένα ακόμα. Ποιος θα μας το βρει τώρα αυτό. Για να δούμε ποιος θα μας το βρει αυτό. Λοιπόν, για πες μας. Ναι, η Κωνσταντίνα λοιπόν. Η Κωνσταντίνα μας λέει πως είναι η γη. Να τη, παιδιά, και η γη μας. Να τη, η θέση της γης μας σε σχέση με τον ήλιο. Πρώτα-πρώτα είναι ο Ερμής κοντά στον ήλιο. Μετά είναι η Αφροδίτη. Και μετά είναι η γη. Δεν είμαστε και τόσο μακριά από τον ήλιο, έτσι δεν είναι, παιδιά? Πολύ ωραία. Για πάμε στον τέταρτο πλανήτη. Ερμής, Αφροδίτη, γη. Αχα, μάλιστα. Για πάμε τώρα να δούμε τον τέταρτο πλανήτη, που δεν είναι θηλυκό όνομα, έχει και αυτός αρσενικό όνομα. Για να δούμε. Και είναι, ήτανε μάλλον, θεός του πολέμου. Εδώ βοηθάω λιγάκι, Για πάμε εσύ, ναι. Η Ιωάννα. Η Ιωάννα, λοιπόν, μας λέει, παιδιά, ότι ο επόμενος πλανήτης. Α, δεν είσαι σίγουρη ποιος είναι. Αλλά, μάλιστα, θέλει να βάλει σίγμα τελικό. Γιατί αφού της είπα ότι είναι αρσενικό όνομα, έβαλε σίγμα τελικό. Έξυπνο, Ιωάννα, μπράβο, οπότε κάποιο άλλο παιδί που ίσως το ξέρει. Πολύ καλή προσπάθειά σου πάντως, ναι. Εσύ, η Τριάδα. Α, η Τριάδα και εσύ έχεις πολύ ωραίο όνομα. Α, το βρήκες, πολύ ωραία. Είναι ο Άρης, παιδιά. Και μέχρι εδώ πολύ καλά. Έχουμε βρει τους τέσσερις πρώτους πλανήτες, που, παιδιά, θα τους κάνω έτσι μία παρεούλα και θα γράψω εδώ πως λέγονται εσωτερικοί πλανήτες. Ωραία, έτσι για να το ξέρουμε και αυτό. Λέγονται εσωτερικοί πλανήτες. Είναι πιο κοντά στον ήλιο, αλλά είναι πολύ μικροί. Ωραία, πάμε στους τέσσερις τελευταίους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Για πάμε, παιδιά, για πάμε να δούμε ποιος είναι ο επόμενος. Ερμής, Αφροδίτη, γη, Άρης. Λοιπόν, ο επόμενος ξεκινάει από Δέλτα. Για να δούμε χεράκια, για να δούμε ποιος θα το βρει. Να δούμε εδώ και το μαρκαδόρο. Ναι, έλα εσύ. Η Ελένη. Ελένη, ναι, πολύ σωστά, κατευθείαν το βρήκε. Ο Δίας είναι, παιδιά. Βλέπετε τι ονόματα έχουν δώσει στους πλανήτες. Αυτό μπορεί κάποιος να θέλει να το σημειώσει στο σημειωματάριό του, και να ανατρέξει μετά να δει για ποιο λόγο έχουμε δώσει αυτά τα ονόματα στους πλανήτες και δεν έχουν δώσει κάποια άλλα. Ωραία. Δίας. Για πάμε να δούμε και τον έκτο μας πλανήτη, που είναι ο, και αυτός αρσενικό. Άντε, εδώ θα βοηθήσω, θα βάλω, είναι κρ, έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Για να δούμε. Για να δούμε ποιος θα το βρει. Λοιπόν, ναι.
Πολύ ωραία. Η Μάρια, έλα Μάρια. Είναι ο Κρόνος. Τέλεια. Πάμε και, στον 7ο πλανήτη, συγγνώμη παιδιά, που είναι. Ναι, κάποιος πετάχτηκε, ήδη τον έχει βρει. Ναι, πες μου εσύ. Ουρανός, πάρα πολύ ωραία. Ουρανός. Ο Ουρανός, παιδιά. Και τελευταίο, με την τριενά του, που είναι και γαλάζιος πλανήτης και θα δούμε τώρα και πώς είναι στο χρώμα. Ναι, για να μας πει. Ο Βαγγέλης είναι ο Ποσειδώνας. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Ποσειδώνας. Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Πάνε και αυτοί οι τέσσερις που λέγονται εξωτερικοί. Είναι εξωτερικοί πλανήτες και λέγονται, παιδιά, και αέριοι γίγαντες. Είναι πιο μεγάλοι από τους πρώτους τέσσερις, είναι πιο μακριά από τον ήλιο και έχουν έτσι στην όψη μία μάζα αερίων. Ωραία, αποτελούνται από μάζα αερίων και λέγονται αέριοι γίγαντες. Πάμε να δούμε τώρα στα διαδραστικά βιβλία που έχετε από το Υπουργείο μία εικόνα, να δούμε πώς είναι η όψη αυτών των πλανητών. Λοιπόν, βλέπουμε τον Ερμή, παιδιά. Βλέπετε πώς είναι το χρώμα του, αν κάποιος ταξιδέψει στο διάστημα, ή οι δορυφόροι που στέλνουμε. Έτσι, βλέπει τον Ερμή. Είναι όλο με σκόνη, γκρι, κρατήρες. Θα δούμε την Αφροδίτη, η οποία καλύπτεται από σύννεφα και κρατάει στα σύννεφα αυτά όλη τη θερμότητα του ήλιου. Θα δούμε τη γη μας. Κοιτάξτε τι όμορφη, παιδιά, που είναι η γη. Η γη μας είναι πολύ όμορφη. Και η θάλασσα είναι με το μπλε χρώμα, το πράσινο είναι οι πεδιάδες μας, το καφέ τα βουνά. Η σελήνη, που θα δούμε και σε λίγο τι είναι, είναι ο δορυφόρος της γης, παιδιά. Το αφήνουμε αυτό λίγο στην άκρη, θα το πούμε σε λίγο. Ο Άρης που λέγεται κόκκινος πλανήτης, τον βλέπουμε τον Άρη, παιδιά, είναι γεμάτος με κόκκινη άμμο και σκόνη. Και αυτοί είναι Ερμής, Αφροδίτη, Γη και Άρης, οι τέσσερις πιο κοντινοί πλανήτες στον ήλιο. Και πάμε για τους τέσσερις πιο μακρινούς, που είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας. Που, παιδιά, εδώ βλέπω και τον Πλούτονα. Γιατί δεν τον είπαμε τον Πλούτονα, γιατί δεν σας τον είπα. Παιδιά, ο Πλούτονας παλιά θεωρούταν πλανήτης. Τώρα όμως, από το 2006, συγγνώμη, πάβει να είναι πια πλανήτης, να θεωρείται πλανήτης και θεωρείται νάνος. Νάνος. Ψάξτε να το βρείτε μετά το μάθημα τι σημαίνει, γιατί τον έχουν ονομάσει έτσι νάνο. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε και το τρίτο στοιχείο. Ένα ήλιος, δύο πλανήτες, τρία δορυφόροι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Οι δορυφόροι είναι τα σώματα, τα ουράνια σώματα που πηγαίνουν γύρω, κινούνται σε τροχιά γύρω από άλλους πλανήτες. Και εδώ θα πούμε, παιδιά, ότι ο μοναδικός δορυφόρος της Γης είναι... Ποιο, που είπε ένα μικρό κοριτσάκι πριν, είναι το φεγγάρι ή αλλιώς η σελήνη, παιδιά. Σελήνη. Ωραία. Πάμε να δούμε και αυτό. Πώς είναι η γη μας σε σχέση με τον δορυφόρο της, και πώς φαίνεται αυτή η κίνηση. Για πάμε να το δούμε πάλι στα βιβλία σας, παιδιά, μέσα. Να δούμε αυτή την κίνηση που κάνει το φεγγάρι ή αλλιώς η σελήνη πάνω από τη γη. Κοιτάξτε τώρα, αυτό εδώ το κίτρινο, ο κίτρινος κύκλος, είναι ο ήλιος μας. Εδώ είναι η γη μας και πάνω-πάνω είναι το φεγγάρι. Εάν πατήσω λοιπόν εδώ που λέει από τη γη, εάν βρίσκομαι στη γη, για να δω πώς φαίνεται το φεγγάρι, παιδιά. Για να δω πώς φαίνεται το φεγγάρι, πώς φαίνεται η σελήνη. Νάτι, για κοιτάξτε, η γη μας περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της. Περιφέρεται και γύρω από τον ήλιο, αλλά έχει συνεχώς, παιδιά, για παρέα, τη σελήνη. Η σελήνη δεν την αποχωρίζεται τη γη μας ποτέ. Αυτός είναι και ο δορυφόρος. Λοιπόν, παιδιά, είδαμε και το δορυφόρο. Να πούμε και για τους αστεροειδείς, που είναι και αυτοί, ανήκουν και αυτοί στο ηλιακό μας σύστημα, που τους είπαμε πριν. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι τα έχουμε πάει πολύ καλά, παιδιά. Και πετύχαμε όλους μας τους στόχους. Ένα τελευταίο μόνο να σας πω. Πάμε να δούμε τους πλανήτες, έτσι για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε, λοιπόν, να δούμε τους πλανήτες. Ωραία. Κοιτάξτε λίγο, παιδιά, πώς είναι το ηλιακό μας σύστημα. Είναι υπέροχο. Στη μέση, στο κέντρο, είναι ο ήλιος. Και γύρω-γύρω φαίνονται οι πλανήτες που διανύουν μία τροχιά, έναν κύκλο.
Κάθε πλανήτης, παιδιά, έχει διαφορετική τροχιακή περίοδο. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Διαφορετικό χρόνο θέλει ένας πλανήτης να πάει από τη μία πλευρά στην άλλη, να κάνει το γύρο του ήλιου, και διαφορετικό χρόνο θέλει ο άλλος. Και θα σας πω μόνο για τη γη μας για να κλείσουμε. Η γη μας, παιδιά, θέλει για να κάνει τον κύκλο, να κάνει μία περιφορά, να καλύψει αυτή την τροχιά που λέμε γύρω από τον ήλιο, θέλει 365 μέρες. Και γι' αυτό και ένας χρόνος αποτελείται από 365 μέρες, παιδιά. Νομίζω ότι ωραίο ήταν το ταξίδι μας, παιδιά. Συμμετείχατε πάρα πολύ, με βοηθήσατε πάρα πολύ στο μάθημα. Ό,τι σημειώσεις έχετε κάνει τώρα, να πάτε να ανοίξετε τις εγκυκλοπαίδειες, το διαδίκτυο, να ρωτήσετε τους φίλους και τους γνωστούς και να μάθετε όσο περισσότερα πράγματα θέλετε για το ηλιακό σύστημα. Ένα μόνο, παιδιά, να θυμόμαστε, ότι η Γη μας είναι ένας υπέροχος πλανήτης και πρέπει να τον προστατεύουμε και να τον προσέχουμε. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το μάθημα.